και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε 32 ώρες θα ξέρουμε τι θα γίνει με τα σχολεία και τις καταλήψεις. Στις 8 το πρωί της Δευτέρας τα σχολεία ξανανοίγουν ύστερα από τις διακοπές των εορτών και τυπικά μαθητές και καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας. Θα γίνει όμως αυτό. Στο Πολυτεχνείο τη νύχτα 2 εκατοντάδες μαθητές που εκπροσωπούσαν, όπως είπαν, τις επιτροπές κατάληψης αποφάσισαν να συνεχίσουν τον ανένδοτο αγώνα τους και τις καταλήψεις. Όμως το μέτωπο εναντίον των καταλήψεων φαίνεται ότι γίνεται τώρα πιο ισχυρό. Μια μερίδα της Ομοσπονδίας Γονέων τάχθηκε εναντίον των καταλήψεων και αρκετοί μαθητές φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο ενδεχόμενο. Είπε σχετικά με την αυριανή μέρα ο Υπουργός Παιδείας κ. Κοντογιαννόπουλος. Τα σχολεία θα θεωρηθούν ότι τελούν εν λειτουργία και εκείνοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να δεχθούν τα μαθήματα, τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν, ασφαλώς είναι ελεύθεροι να το κάνουν, αλλά υπολογίζοντας τις επιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Όμως η ιστορία αυτή οδηγεί σε νέα ρήξη την ΟΛΜΕ και το Υπουργείο. Παρά τις διαφωνίες των καθηγητών της ΔΑΚΕ που επηρεάζεται από τη Νέα Δημοκρατία και ζητά τον τερματισμό των καταλήψεων, νυχτερινή ανακοίνωση της διοίκησης της ΟΛΜΕ ζητά ανοιχτά από τους καθηγητές να μην υπακούσουν στις οδηγίες του Υπουργείου και κυρίως να μην βοηθήσουν στην καταγραφή των απουσιών. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΟΛΜΕ έχει αποφασίσει για τη Δευτέρα 2-3 ώρες στάσης εργασίας το πρωί και το μεσημέρι. Ένταση όμως δεν επικρατεί μόνο στην παιδεία. Ένταση άλλης μορφής επικρατεί και στα σύνορα προς την Αλβανία. Το καθεστώς του Ραμιζαλία έκλεισε πάλι σχεδόν ασφυκτικά τη Μεθόριο και το τελευταίο 24ωρο μόλις 100 βορειοϋπηρώτες μπόρεσαν να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες των τελευταίων αυτών φυγάδων μιλούν για άγρια συμπεριφορά των Αλβανών Μεθοριακών φρουρών, ακόμα και για χρήση όπλων για να παρεμποδιστεί η φυγή των συμπατριωτών μας. Όσοι πέρασαν τα σύνορα προσπαθούν τώρα να προσαρμοστούν και να βρουν ένα νέο τρόπο ζωής με τη βοήθεια του κράτους και των διαφόρων οργανώσεων που έχουν κινητοποιηθεί. Σήμερα βρέθηκαν στην περιοχή αυτή ένα κλιμάκιο κυβερνητικών βουλευτών με επικεφαλής τον Υπουργό Προεδρίας κ. Εύερτ και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον κ. Τσοχατζόπουλο. Πολλά πάντως θα κρυθούν από τις συνομιλίες που θα έχει στα Τύρανα στις 13 και 14 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, όπως αποκάλυψε ο κ. Σαμαράς, πάει εξοδοτημένος και από τους άλλους ηγέτες της ΕΟΚ να συζητήσει με τον Αλία την πορεία που θα ακολουθήσει η Αλβανία προς τη δημοκρατία. Μόνο σε περίπτωση που αντιδράσεις των Τυράννων είναι θετικές προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΟΚ θα ενδιαφερθεί για τη χορήγηση βοήθειας προς την Αλβανία. Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Πρωθυπουργός γυρίζει αύριο από το Καρπενήσι στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει και να προσπαθήσει να δώσει λύση στα οικονομικά και άλλα προβλήματα που τον περιμένουν. Πάντως, στις πρώτες κυβερνητικές προτεραιότητες φαίνεται ότι είναι η ανάπλαση και η σωστή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Οι πληροφορίες του Mega Channel βεβαιώνουν ότι πριν από το τέλος Ιανουαρίου και πιθανότατα στις 20 του μηνός θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει στο σύνολό της τη δημόσια διοίκηση. Οι προσλήψεις, οι μετατάξεις, η αντιμετώπιση της γάγκρανας της γραφειοκρατίας και η διαφάνεια σε οποιαδήποτε συναλλαγή αποτελούν τα 4 κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου αυτού. Και να φύγουμε τώρα από την Ελλάδα, να πάμε στον Περσικό κόλπο, όπου σε 3-24 ώρα θα φανεί αν η ανθρωπότητα πάει σε πόλεμο ή θα επιτύχει μια δύσκολη ειρήνη. Στην Ουάσιγκτον το βράδυ ο πρόεδρος Μπους δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφιβολιών και επιφυλάξεων, επιβεβαιώνοντας την αμερικανική πολιτική και αποφασιστικότητα στο θέμα της δραματικής αυτής κρίσης, και ενώ ο James Baker ετοιμάζεται για την κρίσιμη συνάντηση στη Γενέβη με τον Ιρακινό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μπους δεν άφησε κανένα περιθώριο. Τα Ιρακινά στρατεύματα, είπε, πρέπει να φύγουν από το Κουβέιτ. Δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλη διέξοδος. Ας το καταλάβει καλά αυτό ο Σαντάμ Χουσέιν. Όμως το Ιράκ συντηρεί την αδιαλαξία του. Αργά τη νύχτα η Βαγδάτη απέρριψε ομά την πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ για μια συνάντηση με τον Ιρακινό Υπουργό των Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο την επομένη της συνάντησης Μπέικερ Αζίζ. Σήμερα το απόγευμα πάντως ο Σαντάμ Χουσέιν θα μιλήσει και πάλι από την τηλεόραση και ίσως πληροφορηθούμε τι σκέπτεται να κάνει ο Ιρακινός πρόεδρος, ενώ απομένουν μόλις 10 μέρες από την εκπνοή του τηλεσυγράφου. Και μια είδηση που έφτασε πριν από λίγο από τα Τύρανα σε μια προσπάθεια να δείξει προς την Ευρώπη δημοκρατικό πρόσωπο, ο πρόεδρος Αλβανίας Ραμιζαλία ανακοίνωσε την απελευθέρωση 393 συνολικά πολιτικών κρατουμένων. Για 202 από αυτούς αποφασίστηκε η απονομή χάριτος. Ανοιξιάτικος ήταν σήμερα ο καιρός στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Αγγλία και την Ιρλανδία, όπου ξέσπασε πρωτοφανής κακοκαιρία, προκάλεσε συνολικά 12 θανάτους και καταστροφές. Ούτε στην Αυστραλία όμως οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν αυτές που προβλέπονται για αυτή την εποχή. Η μισή Αυστραλία υπέφερε από τον καύσωνα, ενώ η άλλη μισή πνίγηκε στην βροχή. Την ώρα που στην πολιτεία της Βικτόρια έσκαγε ο Τσίτσικας και το θερμόμετρο είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε άλλες περιοχές έβρεχε καταρακτοδός. Προπαντός στην πολιτεία Queensland, όπου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες πλημμύρες των τελευταίων χρόνων. Οι πλημμύρες προσέλαβαν διαστάσεις θεομηνίας, όπως μαρτυρούν τα στιγμιότυπα που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης. Φοβερή κακοκαιρία έπληξε και περιοχές της Αγγλίας και της Ιρλανδίας.
Θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 160 χιλιόμετρων την ώρα, σάρωσαν παράκτες περιοχές προκαλώντας θύματα και σοβαρές υλικές ζημιές. Στο Galway της Ιρλανδίας, τείχος που γκρέμισε η θύελλα, πλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, σκοτώνοντας δύο άτομα που κοιμόντουσαν μέσα σε αυτό. Στη Βόρεια Ιρλανδία από το πρωί πέφτει πυκνό χιόνι. Μικρή επιδείνωση του καιρού προβλέπει για σήμερα Κυριακή η Έμι. Στην Αττική θα έχουμε συννεφιά και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 5 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ο ίδιος καιρός, αλλά περισσότερο κρύο, 1 με 10 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Νεότερα από το Μέγκα στις 6 το απόγευμα. Καληνύχτα σας.